ελληνικός λαός εξακολουθεί να ενημερώνεται τακτικά για το μέτωπο της υγείας, αλλά και για τις πρωτοβουλίες που παίρνει το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Πάντα με τρόπο επίσημο, πάντα με τρόπο διαφανή. Και με το ίδιο ακριβώς πνεύμα προσέρχομαι και εδώ σήμερα. Με μία παράκληση προς την αντιπολίτευση. Να μην επιτρέψουμε στους εαυτούς μας αυτή τη συζήτηση για μία τόσο σοβαρή υπόθεση να τη μετατρέψουμε σε μία άγωνη κομματική διαμάχη. Να μην εγκλωβιστούμε σε διαξυφισμούς που μπορεί να θολώσουν τη συνολική εικόνα και να μας απομακρύνουν όλους μαζί από αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος. Δηλαδή, από τη μία η προστασία της υγείας, της ζωής των Ελλήνων πολιτών και από την άλλη η διαχείριση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Και ο κορονοϊός δεν προσφέρεται για εύκολες ρητορικές κορώνες. Υπάρχουν πολλά πεδία στα οποία μπορούμε να ξεδιπλώσουμε τις πολιτικές μας διαφωνίες. Σήμερα όμως προέχει η αλήθεια και προέχει η κοινή δράση. Σήμερα πρέπει όλοι σε αυτή την αίθουσα, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, επιφυλάξεις, κριτικές, οι οποίες νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενες, όσο στηρίζονται σε επιστημονικά και τεκμηριωμένα δεδομένα, πρέπει όλοι εμείς να ορθώσουμε πάνω απ' όλα ένα μέτωπο λογικής. Διότι ο κορονοϊός μπορεί να ακολουθεί τη δικιά του εξέλιξη, αποκτά νέους τρόπους διασποράς, αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μέχρι να βρεθεί το οριστικό φάρμακο, που δεν είναι άλλο από το εμβόλιο, οι πολιτικές δυνάμεις σε αυτή την αίθουσα έχουν τουλάχιστον υποχρέωση να συμφωνήσουν σε μια ελάχιστη κοινή βάση. Ποια είναι αυτή? Ότι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται πάντα με γνώμονα τα πορίσματα της επιστήμης, αλλά και με μια παραδοχή ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, είναι δυναμικές και γι' αυτό και απαιτούν και σύνθετα και δυναμικά μοντέλα τα οποία θα ανταποκρίνονται στην κάθε στιγμή.